Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλέσαμε εδώ σήμερα για να ανακοινώσουμε τους πρώτους υποψηφίους της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Δήμο Πατρέων. Από την αρχή της θητείας μας ήμασταν με το λαό, αγωνιστήκαμε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του. Πορευτήκαμε με όσους θέλουν μια καλύτερη ζωή, με όσους διεκδικούν φιλολαϊκά μέτρα που πηγαίνουν τη ζωή μπροστά, με όσους επιθυμούν την αναβάθμιση της πόλης, της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με όσους απαιτούν να έχουν ό,τι τους ανήκει. Αυτός ο αγώνας και αυτή η συμπόρευση εκφράζεται τώρα και στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γι' αυτό και τα πρόσωπα που το αποτελούν είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί στους αγώνες που έδωσε και δίνει ο πατραϊκός λαός. Αγωνιστές της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν δίπλα μας στη μεγάλη πορεία αγώνα από την Πάτρα στην Αθήνα με σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα», που πρωτοστάτησαν στους αγώνες για να μην βγει στο σφυρί η περιουσία των λαϊκών οικογενειών, που έβαλαν πλάτη να επανασυνδεθούν τα κομμένα ρεύματα για το σύνολο των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που απασχόλησαν την πόλη μας. Έχουμε πει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Ορισμένοι συνεχίζουν τον δρόμο της πτευτιάς και της συκοφαντίας. Νομίζουν πως μπορούν να κρύψουν και να μηδενίσουν το έργο που έγινε τα τελευταία 4,5 χρόνια, ένα έργο πρωτόγνωρο μέσα σε δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών, της οικονομικής ασφυξίας και της μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Έχουν εξαπολύσει συντονισμένη επίθεση στη Δημοτική Αρχή γιατί στηρίζει το λαό που σηκώνει το ανάστημά του, ζητάει αυτά που δικαιούται και έχει νίκες και αποτελέσματα. Τον θέλουνε βουβό, προσκυνημένο, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν ο λαός είναι ενωμένος, αποφασισμένος, πει μέχρι εδώ και μη παρέκει, κατανοήσει ότι για τα βάσανά του είναι υπεύθυνη η πολιτική που ενισχύει την κυριαρχία των λίγων, καταλαβαίνουμε ότι θα έρθει ανάποδα οντουνιάς. Τα οικονομικά συμφέροντα και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι αδειμονούν να έρθουν στο Δήμο και κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν. Δηλώνουν μάλιστα πως στον δεύτερο γύρο θα ενωθούν για να διώξουν τη Δημοτική Αρχή. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον πατραϊκό λαό που από την πρώτη Κυριακή μπορεί να τους κόψει την όρεξη. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης να υπερασπιστεί την ασυμβίβαστη πορεία του Δήμου απέναντι στους εχθρούς των συμφερόντων του. Η Δημοτική Αρχή δεν ήταν και δεν θα είναι τα καλά παιδιά που υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων. Ήμασταν και θα είμαστε απέναντι σε κάθε αντιδραστική πολιτική, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κυβερνήσεις, σε περιφερειακές αρχές. Ήμασταν και θα είμαστε σε άλλο μήκος κύματος, στην άλλη όχθη. Δεν διστάσαμε να πειθαρχήσουμε εν γνώση των συνεπειών όταν μας καλούν να συμβιβαστούμε ως προς τις υποδείξεις. Γι' αυτό, για μια ακόμη φορά, θα βρεθούμε την 1η Απρίλη κατηγορούμενοι γιατί φτιάξαμε τον Νότιο Πάρκο. Όπως μέχρι τώρα δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια, έτσι θα συνεχίσουμε. Είμαστε και θα είμαστε μπροστά για την δουλειά, για το μεροκάματο, για το σύνολο των αναγκών της πόλης μας, του πατραϊκού λαού. Για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, δύναμή μας ήταν ο πατραϊκός λαός. Σε αυτό θα στηριχτούμε και τώρα. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι ψηφοδέλτιο μάχης για τις ανάγκες του πατραϊκού λαού. Ο πατραϊκός λαός, ενωμένος, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Να επανεκλέξει τη Λαϊκή Συσπήρωση για να παραμείνει ο ίδιος αφέντης στην πόλη του, για να είναι μπροστά οι λαϊκές ανάγκες. Οι υποψήφοι που σήμερα θα παρουσιάσουμε είναι με αλφαβητική σειρά. Ο Αθανασόπουλος Ανδρέας,
αντιδήματος παιδείας και αθλητισμού, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ. Ο Αναστασίου Μιχάλης, πολιτικός μηχανικός καθεξίων, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ. Η Γεροπαναγιώτη Θεοδωροπούλου Κατερίνα, διοικητική πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ. Η Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, τεχνικό καθόδηση, αντιδήματος δημοτικών ενωτήτων Ρίου, Παραλίας, Μεσάτιδος και Βραχνέικων. Ο Δημογιάννης ο Γιάννης, συνόλογος με καθηγητός τεχνικών στο Πανεπιστήμιο. Η Δημοπούλου η Αλεξάνδρα, εργάζεται στο Ιδρύο Διάβολο Σέρβαλο, μέλος του Τοπικού Συλλόγου Φιλόζωοι Εθελοντές Μπάτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολικής Ομοσπονδίας, μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης για τα Δικαιώματα των Ζώων. Ζαρνάβαλου Σταυρούλα, ιδιοκτήτρια ΚΛΑΣ, υπεύθυνη Παιδικού Τμήματος του Παιδικού του Δήμου Πατρέων. Θωμόπουλος Βασίλης, μηχανικός Δήμαρχος Περιβάλλοντος Ενέργειας και Προγραμματισμού του Δήμου Πατρέων. Καραγκούνης Κώστας, πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής των Δημοκρατικών Συμβουλίων του Δήμου Πατρέων. Κατσακούλης Βαγγέλης, γιατρός γαστροεντερολόγος, περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κεραμιδάς Στάθης, κοινωνικός του Δημάρχου. Κορδάς Χρήστος, πολιτικός Δήματος Αρχιτεκτονικού Έργου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ. Κόρα Σωτήρης, ανώτερος αξιωματικός πολεμικής αδερφωτίας στην Αρχιστρατεία, πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πλαθοπύργου. Κουρή Ήρα, κοινόλογος, διατέλεσε αντιδήματος Πατρέων, πρόεδρος του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων. Κοτσόπουλος Μιχάλης, και παγκόσμιος πρωταθλητής ανδρών το 2002 στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα στην Αμερική, μέλος της Προολυμπιακής Ομάδας το 2004, εργάζεται στην πυροσβεστική. Λάμπρου Αστέριος, εργάζεται ως εκπαιδευτικός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της 1ης Ελμαία Αχαΐας. Λέκα Ελένη, εργαζόμενος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου, Δημοτική Σύμβουλος. Μαγιάκης Γιώργος, δάσκαλος στο χορευτικό του Δήμου Πατρέων, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς. Μάζης Ανδρέας, γιατρός του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και για τρεις θητείες πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας. Μελάς Παναγιώτης, μέλος του Τομεακού Γραφείου Αχαΐας του ΚΚΕ. Βακόπουλος Μιχάλης, του κομμάτων Αλουμινίου, πρόεδρος του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αχαΐας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσογειακή Ανεμία Πάτρα 82, μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία ΕΣΑΜΑ, μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία ΠΟΜΑΜΕΑ, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας ΕΟΘΑ. Μπάρλος Φώτης, υπουργός Οικονομικών και Πολιτικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΣΟΕ, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, ελεύθερος επαγγελματίας, διευθυντής τοπικής επιχείρησης Επίπλο. Μπάτσικα Αναστασία, νοσηλεύτρια, εκπαίδευση, μέλος του Τομεακού Γραφείου Αχαΐας του ΚΚΕ. Παλαρμάς Τέλειος, γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, μέλος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Παπαγεωργίου Νίκος, δραστηριοποιείται στο αντιρατσιστικό κίνημα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών στην Πάτρα. Παπανικήτας Ανδρέας,
πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Πάτρας. Παρίσης Σωτήρης, Ιδιωτικός Υπαλλήλος, του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ. Πελεκούδας Δημήτρης, συντακτής πολιτικής και πρόνοιας, μέλος Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ. Πλέσας Διονύσης, αντιδήμαρχος διοίκησης νομικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών και πολιτικής προστασίας. Σαμούρη Βίβια, επικεφαλής της παράταξης Όλοι Μαζί για την Πάτρα, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, αντιδήμαρχος Οικονομικών, πρόεδρος Δημοτικού Οδείου και Φρεφοκομείου. Σχέμπος Κώστας, ισοκλημένος προπονητής Καγιού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και έχει 20ετή ενασχόληση με την προπονητική. Είναι υπεύθυνος του σκακιστικού τμήματος της ΕΑΠ. Σουγλέρης Δημήτρης, εκπαιδευτής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προπονητής ποδοσφαίρου UEFA Β. Σπανός Μανώλης, Σπανός Δημήτρης, πανεπιστημιακός Σάμος Παύλος, αγωνόμενος φωτογράφος μηχανικός, αντιδήμαρχος πολεοδομικού σχεδιασμού Δήμου Πατρέων. Συριώτη Φωτεινή, μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών ΕΣΥΝ, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και εκλεγμένο μέλος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πατρέων, πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Πατρέων. Σιροκώστα Ιουλία, παθολόγος, δημοξιολόγος, διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, επιμελήτρια της παθολογικής κλινικής στο Ρίο Πατρών, πρόεδρος Συλλόγου Φύλων Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νοτιού Μυελού, Δημήτρη και Δεύρας Σφίγα, στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Αχαΐας. Τουλγαρίδης Τόδωρος, γιατρός καρδιολόγος, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών Παραρτήματος Πάτρας, αντιπρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων Καλλίπολης του Νομού Αχαΐας. Χρυσοβιτσάνος Νίκος, Καρναβάλι Πάτρας, μέλος της Τομεακής Επιτροπής ΑΕΤΕΗ Αχαΐας του ΚΚΕ. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα των αγωνιστών για να φτιάξουμε την Πάτρα μας, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ονειρεύεται ο κάθε πατρινός που αγωνίζεται για τη ζωή της πόλης μας, και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και η επόμενη δύναμη που θα είναι σημαντική όπως και η σημερινή, για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλει ο πατραϊκός λαός. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μαζί και ο Δήμαρχος δεν είμαστε μόνο εμείς, η πόλη μας έχει εκλεκτούς ανθρώπους που θα μπορούσαν όλοι να ήσανε στο ψηφοδέλτιό μας, όπως και άλλο στη θέση του Δημάρχου. Δεν είμαστε εμείς ανώτεροι από κανέναν άλλον, μαζί θα δώσουμε τη μάχη, όλος ο πατραϊκός λαός, γιατί δικαιούται. Και αυτό που δικαιούται είναι να πάμε μπροστά, να υπάρχει δουλειά για όλους, να μην υπάρχει φτώχεια, να μην υπάρχουν παιδιά στην εξάρτηση, να μπορούν να έχουν ζωή οι γειτονιές μας, όλη η πόλη μας. Και αυτό θα γίνει με το σύνολο του πατραϊκού λαού.